Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα και καλό απόγευμα. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες πάρα πολύ καλά. Έχει παίξει κάποιο κομμωτήριο. Το δικαιούμαι να γίνω όσο πιο... να έχω όσο περισσότερη μπούκλα κουμπάρας θέλω, γιατί μετά από τόσο καιρό, καταλαβαίνετε, με ένα κοτσίδι εδώ πάνω, τώρα ήρθε η ώρα να πάρουμε το αίμα μας πίσω. Ελευθεριά στην μπούκλα. Την μπούκλα όμως, μην το λυπηθείτε. Ελπίζω να είστε όλοι και όλες πάρα πολύ καλά. Είναι περασμένη η ώρα, υποσχέθηκα στον εαυτό μου να μην το ξανακάνω. Έσπασε ο διάολος το ποδάρι του και ξαναπέρασε η ώρα χωρίς να το καταλάβω. Και κάπου εδώ στα μεσάνυχτα γράφω αυτήν εδώ την εκπομπή και γι' αυτό το λόγο μιλάω λίγο πιο σιγά. Εν πάση περιπτώσει, ελπίζω να είστε καλά, όπως σας είπα και προηγουμένως. Σήμερα αυτή την Τετάρτη 6 του μηνός. Χρόνια πολλά στον μπαμπά μου και χρόνια πολλά και σε όλους όσοι έχετε γενέθλια και γιορτούλα γενικότερα. Το θέμα που θα συζητήσουμε είναι οι 7 σκέψεις που κάνουν οι πολύ αγχώδεις τύποι σε περίπτωση που κάνεις μία από αυτές τις σκέψεις, να ξέρεις ότι ανήκεις σε αυτή την κατηγορία, είσαι αγχώδης τύπος ανθρώπου και κάπως θα πρέπει να το ελέγξεις ή να το μετριάσεις, γιατί το άγχος, παιδιά, σε πολύ λίγες περιπτώσεις μπορεί να είναι έτσι παραγωγικό και να σε κάνει δημιουργικό. Κατά τα άλλα, μόνο ταλαιπώρια είναι, θεωρώ. Όλοι έχουμε περάσει από πολύ έτσι αγχωτικές φάσεις και καταστάσεις στη ζωή μας και το άγχος είναι αυτό το οποίο μας μπλοκάρει. Καλό είναι να το μετατρέπουμε σε παραγωγικό άγχος, οπότε δεν ξέρω ποιος είναι ο τρόπος, αν γνωρίζει κάποιος, ας πούμε, το πει και σε μένα. Οπότε αυτό θα συζητήσουμε σήμερα. Είναι το θέμα της ημέρας μας και πριν περάσουμε έτσι να αναλύσουμε εκτενώς το σημερινό μας θέμα, πάμε σε ένα break. Θα πάμε σε ένα break, έρχεται κύκλος κλειστός από σλόγγαν αμέσως τώρα και σε πολύ λίγο επιστρέφουμε εδώ στο Cooler List Home Edition να αναλύσουμε το σημερινό θέμα της ημέρας. Πάμε! Γεια σας, γεια σας, γεια σας και καλησπέρα σε όλη την παρέα. Είναι το Cooler List Home Edition. Εγώ είμαι η Ελένη Βουλγαράκη και είστε έτοιμοι να ξεκινήσω το σημερινό θέμα της ημέρας? Είστε. Το ένιωσα. Το άκουσα. Λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, το θέμα που θα συζητήσουμε σήμερα είναι οι 7 σκέψεις που κάνουν οι πολύ αγχώδεις τύποι σε περίπτωση που εντοπίσεις... Συγγνώμη, στείνω λίγο καλύτερα την κάμερα γιατί ένιωθα ότι ήταν κάπως στραβή. Τώρα είναι λίγο καλύτερα. Σε περίπτωση που εντοπίσεις να κάνεις τέτοιες σκέψεις, ανήκεις σε αυτή την κατηγορία ανθρώπων και θα πρέπει κάπως να το παρατηρήσεις, να το προσέξεις και να το μετριάσεις ή να το αλλάξεις ακόμη καλύτερα. Λοιπόν, στο νούμερο 1, πολύ συχνή σκέψη είναι αυτή που την κάνουμε πολλοί άνθρωποι. Μήπως πω κάτι που μπορεί να προσβάλλει κάποιον. Αν έτρεξε λίγο και στο πρόσφατο παρελθόν, σίγουρα θα έχει σκεφτεί κάτι τέτοιο. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι όλοι το έχουμε σκεφτεί αυτό, κακά τα ψέματα. Η συχνή αυτή σκέψη, μήπως είπα κάτι που δεν έπρεπε ή μήπως δεν είπα κάτι ενώ έπρεπε να το πω και θεωρηθεί προκλητικό. Και γενικότερα αυτός ο πόλεμος στο κεφάλι μας, τι μπορεί να σκεφτεί ο άλλος, πώς μπορεί να εξέλαβε αυτό που είπα, τοποθετήθηκα σωστά, με κατάλαβε αρκετά, έγινε αντιληπτό αυτό που ήθελα να πω ή μήπως έγινε κάποιο misunderstanding το οποίο μπορεί να δημιουργήσει και μετά παρεξήγηση. Κατανοήστε, λέει εδώ η λίστα μας, ότι ο εγκέφαλός μας είναι που το κάνει όλο αυτό το θέμα αρκετά περίπλοκο. Ο ανθρώπινος εγκέφαλος έχει ένα αυτόματο μηχανισμό που προβλέπει το χειρότερο σενάριο και είναι αρνητικά διακείμενος. Η ζωή μου όλη. Να βλέπω μόνο worst case σενάριος μπροστά μου, να προετοιμάζω τον εαυτό μου, να βιώνω το άγχος μιας κατάστασης πριν συμβεί στην πραγματικότητα και να το ζω συνέχεια και συνέχεια και συνέχεια. Και η αλήθεια είναι ότι επειδή έχω εντρυφίσει στο συγκεκριμένο θέμα, αυτό που έχω ακούσει να με συμβουλεύουν γενικότερα άνθρωποι που γνωρίζουν και ξέρουν και φίλοι και γενικά, είναι ότι να ζούμε στο τώρα και να μην βάζουμε τον εαυτό μας γενικά, παιδιά, στη διαδικασία να σκεφτόμαστε μελλοντικά τι θα συμβεί αν ή τι θα γίνει όταν θα πάθω αυτό που φοβάμαι περισσότερο στη ζωή μου, δεν ξέρω, υποθετικά μιλώντας πάντα. Επειδή όλα αυτά λοιπόν είναι υποθέσεις και είναι οι φόβοι μας, εμείς τα ζούμε τόσο έντονα που
αγωνόμαστε πάρα πάρα πολύ έντονα και στην ουσία είναι σαν να περιμένουμε να συμβεί συγκεκριμένη κατάσταση που μας φοβίζει και να ζούμε και να ξαναζούμε το ίδιο άγχος. Ενώ τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν έχει συμβεί αυτό το πράγμα. Ας απολαύσουμε τη δεδομένη στιγμή λοιπόν και όταν θα έρθει η στιγμή να αντιμετωπίσουμε κάτι πάρα πολύ έτσι αγχωτικό, ας το αντιμετωπίσουμε τότε μια και καλή. Αυτό λέει το αντιμετωπίζουν περισσότερο όσοι πάσχουν από κάποια αγχώδη διαταραχή, οπότε μην κατηγορείτε τον εαυτό σας. Να πω σε αυτό το σημείο και πάρα πολύ σοβαρά ότι αν αντιμετωπίζετε έτσι πάρα πολύ έντονο στρες και άγχος, μπορείτε να συμβουλευτείτε έναν ειδικό και υπάρχουν και διάφορες τεχνικές οι οποίες μπορούν να σας βοηθήσουν. Με έναν ψυχολόγο μπορείτε να τα συζητήσετε πάρα πολύ ωραία, γιατί ειδικότερα εάν πηγαίνετε σχολείο ή αν είστε σε κάποιο σχολείο ή ακόμη και αν αντιμετωπίζετε κάποια έτσι αγχώδη διαταραχή και στην καθημερινότητά σας, μπορεί να λυθεί με συζήτηση και με έτσι ωραίες τεχνικές και με ανασούλες και με διάφορες ασκήσεις, μπορεί να αντιμετωπιστεί. Νούμερο 2. Αν καθυστερείτε ή η σκέψη αυτή το τι ώρα πρέπει να ξεκινήσω από τη δουλειά για να φτάσω στην ώρα μου στον επόμενο προορισμό μου, μήπως θα συναντήσω κίνηση, θα παρκάρω εύκολα, θα βρω πάρκινγκ, ξέρετε, όλο αυτό το πράγμα. Και είναι μια σκέψη γενικότερα που σε αγχώνει μόνο που το σκέφτεσαι, μόνο στο ότι σκέφτεσαι ότι μπορεί να καθυστερήσεις, αγχώνεσαι περισσότερο χωρίς να έχεις δει ακόμη αν έχει πάρκινγκ, αν έχει κίνηση, αν θα καθυστερήσεις. Οπότε σκέφτεσαι αυτό το πράγμα, προκαταβάλεις και τον εαυτό σου και το ζεις πάρα πολύ έντονα και αγχωτικά. Το μόνο που μπορείς να κάνεις στην προκειμένη είναι απλά να ξεκινήσεις λίγο νωρίτερα κάθε φορά που έχεις να κάνεις κάτι σημαντικό. Εντάξει, για να αποφύγεις και όλο αυτό το άγχος. Εδώ υπάρχει λύση, είναι ξεκάθαρη. Τώρα, γιατί δεν ξεκινάς πιο νωρίς ενώ ξέρεις ότι έχεις ραντεβού μια συγκεκριμένη ώρα, αυτό είναι ένα άλλο θέμα που ακόμη μάλλον δεν υπάρχει απάντηση, δεν ξέρω γιατί. Νούμερο 3. Αν κάνετε τη σκέψη ότι φοβάστε ότι θα πάει κάτι στραβά. Και να σας πω ότι επειδή υπάρχουν και συγκεκριμένες έτσι ατακούλες μέσα, φοβάμαι συνέχεια για το τι πρόκειται να συμβεί, αν συμβεί στον άντρα μου για παράδειγμα. Φοβάμαι ότι θα καταλήξω άστιγη, φοβάμαι ότι δεν θα έχω καθόλου φίλους και οικογένεια για να στραφώ και γενικότερα επειδή και πάλι αυτό δεν ξέρω πως αυτό το συγκεκριμένο μου έχει προκύψει έτσι στο μυαλό μου σαν δεδομένο από συζήτηση με φίλους μου. Γενικότερα όταν ήμασταν μικροί και όσο έτσι μεγαλώνουμε και αντιλαμβανόμαστε περισσότερο τα πράγματα, υπάρχει έτσι ο φόβος του θανάτου σίγουρα και να μην χάσουμε κάποιον δικό μας και αγαπημένο μας κοντινό άνθρωπο από την οικογένειά μας κτλ. Οπότε στην προκειμένη να κάνετε ερωτήσεις λέει εδώ πέρα, να αρχίσετε να κάνετε ερωτήσεις που θα σας βοηθήσουν να επαναπροσδιορίσετε το φόβο. Αυτή η μέθοδος θα σας βοηθήσει λέει να δείτε τα πράγματα από μια εξωτερική σκοπιά. Και στο νούμερο 4, εάν κάνετε συνέχεια τη σκέψη ότι ξεχάσατε να κάνετε κάτι σημαντικό. Και αυτή τη σκέψη κάνουν οι πολύ έτσι αγχώδεις τύποι. Γίνει και λίγο OCD βέβαια. Το να φύγεις από το σπίτι για παράδειγμα και να σκέφτεσαι κλείδωσα τώρα, έκλεισα την πόρτα πίσω μου, ο θερμοσύφωνας, τα μάτια της κουζίνας, το κεράκι, δεν ξέρω. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι πρέπει να ελέγχουμε στην προκειμένη τις σκέψεις μας και πρέπει να είμαστε και λίγο συγκεντρωμένοι και αφού ξέρουμε ότι μας συμβαίνει αυτό το πράγμα, εάν σας συμβαίνει κατά εξακολούθηση, γιατί το άγχος με το ότι μπορεί να ξεχνάμε κάποια πράγματα συνδυάζονται. Εάν βλέπεις και αντιλαμβάνεσαι ότι ξεχνάς πράγματα μέσα στην ημέρα σου, αυτό είναι απόρρια του άγχους. Οπότε εκεί πέρα λίγο μπορείτε να βοηθήσετε τον εαυτό σας και από τη στιγμή που μπορεί να σας συμβεί κάτι τέτοιου είδους, αν ξεχάσατε θερμοσύμφωνα, αν κλειδώσετε κτλ., που μπορεί να φύγετε από το σπίτι, να το σκεφτείτε μετά και να σας φρικάρει σκέψη, διπλοτσεκάρετε το πάρα πολύ συνειδητά εκείνη τη στιγμή, τουλάχιστον αυτό το άγχος να σας φύγει από το κεφάλι και να έχετε να σας αγχώσει για παράδειγμα η κίνηση. Αλλά μην τα έχετε και όλα μαζί, καταλάβατε. Λοιπόν, είναι και άλλα 3. Θα πάμε λίγο σε σύντομο breakάκι. Hey Now από Anyway αμέσως τώρα. Να σας πω επίσης ότι... όχι, δεν θα σας το πω τώρα, θα σας το πω σε λίγο γιατί πολυλόγησα. Πάμε σε break και επιστρέφουμε, έχω πολλά ακόμη να σας πω.
Επιστρέψαμε, γεια σας και καλό σας απόγευμα. Είναι το Cooler List Home Edition. Η λίστα που συζητάμε έχει να κάνει με τα 7 πράγματα που σκέφτονται όλοι οι αγχώδεις τύποι και οι άνθρωποι οι οποίοι αγχώνονται λίγο περισσότερο. Πριν συνεχίσω με το θέμα της ημέρας, να σας πω ότι υπάρχει ένα νέο DJ show στο Mad Radio 106,2 κάθε Σάββατο 9 με 10. Και εσείς πρέπει να συντονιστείτε για να απολαύσετε τον Steve One Man Show αποκλειστικά στο Mad Radio 106,2 από αυτό το Σάββατο 9 η ώρα, όπως σας είπα. Λοιπόν, στο θέμα μας, είχαμε μείνει στο νούμερο 4 που μιλούσαμε για την πάρα πολύ συχνή σκέψη που κάνουμε φεύγοντας από το σπίτι. Όλοι το έχουμε σκεφτεί και σε όλους έχει συμβεί, δεν το συζητώ αυτό. Αν έκλεισα το θερμοσύγωνα, αν κλείδωσα, αν έκλεισα την μπαλκονόπορτα, δεν ξέρω και εγώ τι. Στο νούμερο 5 έχουμε το να αναρωτιέσαι αν τα αγαπημένα σου πρόσωπα είναι εκνευρισμένα μαζί σου. Γιατί αργούν τόσο πολύ να απαντήσουν στο μήνυμά μου? Είναι θυμωμένοι? Πρέπει να τους έχω ενοχλήσει ή μήπως τους ενόχλησα με κάποιο τρόπο? Μήπως είπα κάτι που δεν έπρεπε και τους έχω στεναχωρήσει? Μήπως με αποφεύγουν? Μήπως δεν με θέλουν άλλο για φίλο, για φίλη? Και όλες αυτές τις σκέψεις που ταλανίζουν και ταλαιπωρούν τόσο πολύ το μυαλό μας καμιά φορά. Εντάξει, αυτό έχει να κάνει και με το ότι αγαπάμε πάρα πολύ κάποιους ανθρώπους στη ζωή μας και τρέμουμε στη σκέψη μήπως τους χάσουμε, και υπάρχει αυτή η ανασφάλεια του μήπως είπα κάτι που ενόχλησε τον άλλον, και αυτό δείχνει λίγο ότι ξέρεις ότι δεν είναι, βλέπεις εγωιστικά τα πράγματα, τους νοιάζει και το πώς νιώθει ο άλλος, αλλά με κάποιο λόγο, με κάποια αφορμή, να μην το σκέφτεσαι ενώ είναι όλα καλά και απλά έχετε να μιλήσετε 5 ώρες με κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο τέλος πάντων και αναρωτιέστε τι μπορεί να έχει γίνει. Χωρίς αφορμή δεν έχει γίνει τίποτα. Οπότε αυτό λίγο να το βγάλετε από το μυαλό σας και να πείτε όχι στο overthinking, το οποίο στο τέλος θα κάνει ένα boom το μυαλό μου, όλα αυτά που σκεφτόμαστε, και πραγματικά, δηλαδή πόσο κουραστικό είναι από την άλλη να σκέφτεσαι, να σκέφτεσαι, να σκέφτεσαι και να ταλαιπωρείσαι τόσο πολύ. Νούμερο 6. Να κάνω ένα λάθος στη δουλειά που θα έχει ως αποτέλεσμα κάποιος να με κρίνει. Είχα ένα τυπογραφικό λάθος στο τελευταίο email και πάτησα reply all. Τώρα νομίζουν όλοι ότι είμαι ανίκανος. Ναι. Γενικότερα και στο πλαίσιο της δουλειάς ή ας πούμε το άλλο το άγχος που υπάρχει στις δουλειές, εκτός από τυπογραφικά λάθη και τα λοιπά, που μπορεί να νιώθεις ότι έχεις εκτεθεί και ότι τι θα σκεφτεί ο διευθυντής σου κτλ. Το άλλο είναι το να συμβεί κάτι, να πάει κάτι λάθος και εσύ να βάλεις το worst case scenario στο κεφάλι σου, όπως λέγαμε και προηγουμένως, που είναι η φυσική αντίδραση του εγκεφάλου, που κακώς είναι αυτή η φυσική αντίδραση. Κανονικά η φυσική αντίδραση θα έπρεπε να είναι εκείνη τη στιγμή που αγχωνόμαστε να βλέπουμε πεταλουδίτσες και θάλασσες και να είμαστε σε κάποιο εξωτικό μέρος, και όχι να βλέπουμε τα χειρότερα σενάρια να περνάνε σαν ταινία μπροστά από τα μάτια μας. Αλλά το άλλο που επικρατεί έτσι πάρα πολύ έντονα στη δουλειά σαν άγχος είναι: έκανα ένα τυπογραφικό λάθος. Λες να με απολύσουν, λες να χάσω τη δουλειά μου, λες να θυμώσει κάποιος, να φέρω κάποιον σε δύσκολη θέση. Οπότε και πάλι συμβαίνει overthinking. Οπότε τι είπαμε προηγουμένως, πες όχι στο overthinking. Και στο νούμερο 7, να φανώ λέει χαζό σε κάποια κοινωνική εκδήλωση ή περίσταση. Μήπως γελάνε μαζί μου, ελπίζω να μην έχω κάνει κάτι λάθος, μήπως ελπίζω να μην είπα κάτι που δεν έπρεπε, αυτό ήταν αστείο που είπα, δεν έπρεπε να γελάσω, μπορώ να φύγω από τώρα, μήπως πρέπει να καθίσω λίγο περισσότερο, και αυτό εκτός από άγχος προκαλεί και πίεση. Και κανονικά, παιδιά, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να λειτουργούμε όπως ακριβώς μας βγαίνει και όπως ακριβώς αισθανόμαστε. Θέλεις να φύγεις από την κοινωνική εκδήλωση, να φύγεις. Κανένας δεν θα σε παρεξηγήσει. Από την άλλη, τώρα να βγαίνεις έξω και να σκέφτεσαι και το μόνιμο έτσι άγχος σου να είναι αν θα αρέσει τους άλλους, σταμάτα απλά να σε νοιάζει η γνώμη των άλλων. Είναι τόσο απλό. Τόσο απλό και τόσο πολύπλοκο ταυτόχρονα, γιατί μια λέξη είναι, μια κουβέντα είναι. Πώς το κάνουμε στην πράξη? Ειδικότερα όταν μας έχουν γαλουχίσει με αυτή τη σκέψη και με αυτό το άγχος, το τι θα πει ο γύρω και ο κόσμος και τι θα, πώς θα το σχολιάσει ο γείτονας κτλ. Στην προκειμένη, ναι, αυτό που πρέπει να κάνεις είναι να σταματήσεις να σε νοιάζει η γνώμη των άλλων τόσο απλά, τόσο κοινικά και τόσο αληθινά, γιατί είναι ο μόνος τρόπος για να ξεμπλοκάρεις και να μπορείς να λειτουργείς λίγο αυθόρμητα
και να ακούς λίγο τον εαυτό σου. Τι σου λέει? Θέλω να φύγω από την εκδήλωση? Θα φύγω. Θέλω να γελάσω? Θα γελάσω. Δεν μου φαίνεται κάτι αστείο? Δεν είναι κακό να μην γελάσω. Σκέφτομαι αυθόρμητα κάτι? Ναι. Και πέρα με τον αυθορμητισμό, εκεί θα πρέπει λίγο να φιλτράρουμε τη σκέψη μας. Αλλά εάν νιώθεις ότι θέλεις να μοιραστείς μία γνώμη σου, να μην σκεφτείς μήπως γίνω ρεζίλη. Οι άλλοι πώς συζητάνε μπροστά σου και ανταλλάζουν απόψεις, για παράδειγμα. Το ίδιο πρέπει να κάνεις και εσύ. Οπότε για δούλεψε τα λίγο όλα αυτά και ίσως κάπως σε βοηθήσει στο να λιγοστέψει το άγχος στην καθημερινότητά σου, γιατί το να φύγει τελείως το άγχος μας είναι κάτι το οποίο είναι ανέφικτο και δεν είναι και λογικό απ' την άλλη, γιατί δεν είμαστε και ανέστητοι, έτσι. Υπάρχουν τα άγχη της καθημερινότητάς μας και αυτό σημαίνει ότι θέλουμε να εξελισσόμαστε, θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι και θέλουμε τα πράγματα γύρω μας έτσι να κυλούν όμορφα και ωραία. Και όταν κάτι πάει λίγο στραβά, εννοείται ότι θα μας αγχώσει. Και να πάει κάτι στραβά και αυτό μας στη ζωή είναι όμως. Δηλαδή μην φρικάρουμε και μην το φτάνουμε στο άλλο άκρο. Και όπως σας είπα και προηγουμένως, αν αντιμετωπίζετε έντονο στρες και έντονο άγχος στην καθημερινότητα, μπορείτε να το αντιμετωπίσετε και να συμβουλευτείτε έναν ειδικό, ο οποίος μπορεί να σταθεί δίπλα σας και να δουλέψει μαζί σας και εσείς να δουλέψετε μαζί του, να τον εμπιστευτείτε, να σας εμπιστευτεί και γενικότερα να αποκτήσετε μια πολύ ωραία σχέση και να δουλέψετε πάνω στο άγχος, το οποίο καμιά φορά, παιδιά, μας τρώει και μας ρουφάει όλη μας την ενέργεια και δεν μπορούμε γενικότερα να είμαστε δημιουργικοί και να είμαστε επικοινωνιακοί και χαρούμενοι και διάθετοι και θετικοί και με ενέργεια και να είμαστε πάρα πολύ σκοτεινοί συσταγωγικά, γιατί μας κατατρώει όλο αυτό το άγχος και όλες αυτές οι σκέψεις οι οποίες δεν είναι και πραγματικές. Είναι πράγματα και worst case scenarios που είπαμε και προηγουμένως. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα. Πάμε σε σύντομο break και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο για την ατάκα μας και το βίντεο της ημέρας. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Γεια σας, καλό απόγευμα. Είναι το Cooler List Home Edition. Ανδρέα μου, ρίξε την ατάκα της ημέρας. Και η μάσκα ασθενή μου είναι. Άιστο. Καλό. Θα το πω έτσι. Και η μάσκα ασθενή μου είναι. Αν σου είναι ασθενή, φτιάξε τη δική σου DIY μάσκα, που υπάρχουν διάφοροι τρόποι να το καταφέρεις αυτό, αρκεί να ψάξεις έτσι στο YouTube, να δημιουργήσεις τη δική σου ωραία, χρωματιστή, ζουνιάρικη, παιχνιδιάρικη και με ό,τι σχεδιάκι θέλεις μάσκα, η οποία θα σου κάνει και θα σου ταιριάζει και θα είσαι και πάρα πολύ fashionable. Αλλά εντάξει, αυτό είναι η συγκεκριμένη ατάκα, εννοεί ότι βγαίνουμε από την καραντίνα όλοι και έχουμε τσιμπήσει 1-2 κιλάκια που σκασίλα μας και τι πειράζει, παιδιά. Θα αγχωθούμε και γι' αυτό? Όχι. Τι λέγαμε τόση ώρα? Δεν έχουμε να αγχωθούμε για τίποτα. Ούτως ή άλλως δεν θα μπούμε στην παραλία φέτος. Είναι κάπως καθησυχαστικό αυτό. Λοιπόν, επειδή με ρωτήσατε για το αν έχουμε προβληματισμούς ή όχι, πια στην εκπομπή έχουμε. Απλά το θέμα ποιο είναι? Ότι έχουμε έτσι συνομιλήσει με διάφορους καλλιτέχνες και αγαπημένα σας πρόσωπα, οι οποίοι μοιράστηκαν μαζί μας το πώς πέρασαν στην καραντίνα τους. Αυτά τα βίντεο βλέπουμε αυτό το διάστημα, θα επιστρέψουμε στους καλούς, παλιούς και ωραίους προβληματισμούς σας, οπότε μην αγχώνεστε, εσείς μπορείτε να συνεχίσετε να μου στέλνετε τα δικά σας έτσι άγχη και προβλήματα και τα λοιπά, τα οποία μπορούμε να συζητήσουμε, κυρίως ζητήματα καρδιάς είναι, τα οποία τα συζητάμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, αλλά μέχρι να επιστρέψουμε σε αυτό, θέλω να σας πω ότι αμέσως τώρα έρχεται ο Νέαρχος να μας μιλήσει για το πώς πέρασε στην καραντίνα του. Τον απολαμβάνετε, αμέσως μετά έρχεται και Silver Moon από Velix, Playman και Χρήστο Μάστορα και εμείς θα τα πούμε σε μια επόμενη εκπομπή, φυσικά εδώ στο MAD TV. Να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν επιλέξετε να κάνετε, να προσέχετε τον εαυτό σας και τους γύρω σας και αυτά. Τα λέμε ξανά στις 7 αύριο. Φιλιά πολλά. Bye.